Έφτασε η ώρα της κάλπης για την Ουγγρική αντιπολίτευση. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Βίκτορ Όρμπαν καλούνται να επιλέξουν ποιος ή ποια θα βρεθεί απέναντί τους στις βουλευτικές εκλογές του 2022. Την ψήφο των πολιτών σε αυτή την προκριματική διαδικασία διεκδικούν η Κλάρα Ντόμπρεβ και ο Πέτερ Μαρκιζάη. Η Ντόμπρεβ είναι σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού Φέρετς Γκιουρτσάνη και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν από 2 εβδομάδες, η 49χρονη πολιτικός έκοψε πρώτη το νήμα του πρώτου γύρου. Νομίζω πως η Ουγγαρία χρειάζεται μια αριστερή σοσιαλδημοκρατική πολιτική. Μετά από 12 χρόνια δεξιάς κυβέρνησης, οι αδικίες σε αυτή τη χώρα έχουν γίνει αφόρητες. Ξοδεύουμε λιγότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία, την εκπαίδευση, τις συντάξεις και το κοινωνικό κράτος. Τα χρήματα της διαφθοράς μεταμφιέζονται σε οικονομική ανάπτυξη ή επιδοτήσεις για τους εκλεκτούς. Ο Μαρκιζάη βρέθηκε στην τρίτη θέση στον πρώτο γύρο της αναμέτρησης, ωστόσο η δημοτικότητά του αυξήθηκε σημαντικά έπειτα από τα ανοίγματα που επιχείρησε προς τον αριστερό χώρο. Πολλοί επικριτές του Όρμπαν εκτιμούν ότι ο συντηρητικός δήμαρχος έχει καλύτερες πιθανότητες να προσελκύσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους και να κερδίσει τον Ούγγρο πρωθυπουργό στις επικείμενες εκλογές της Άνοιξης. Βεβαίως, η αντίπαλός του τον καταγγέλει για υπερβολικά συντηρητικές θέσεις σε μια σειρά ζητημάτων. Ως πολιτικός αντίπαλος του Βίκτορ Όρμπαν, νομίζω πως τώρα έχω μια καλή ευκαιρία. Εκτιμώ πως μπορώ να ενώσω τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και όλοι μαζί να επισφραγίσουμε το πολιτικό τέλος του Πρωθυπουργού. Η εκλογική αντιπαράθεση είναι αρκετά τεταμένη. Αναλυτές φοβούνται πως κινδυνεύει να καταρρεύσει η αντιπολιτευτική συμμαχία των 6 κομμάτων που έβαλαν στην άκρη τις διαφορές τους με στόχο να ανατρέψουν την πολυετή κυριαρχία του Όρμπαν.